Να πάω στον κύριο Νίκο Ζαχαρόπουλο, Λαϊκή Συσπήρωση, Περιφέρεια. Κύριε Ζαχαρόπουλο, γιατί? Γιατί μπορούμε να πάμε αλλιώς. Μπορούμε δεκάδες χιλιάδες λαού νεολαίας στην περιφέρεια της Αττικής να μην πάμε μια από τα ίδια. Να ενισχύσουμε το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης που είναι γνωστό ότι στηρίζεται από το ΚΚΕ και να βάλουμε εμπόδια σε έναν δρόμο που αποδεδειγμένα οδηγεί σε καταστροφές. Οδηγεί σε ανεργία, οδηγεί σε φτωχοποίηση. Και εδώ πέρα οδηγεί πολλά παιδιά στο εξωτερικό, νέα παιδιά, και νομίζουμε ότι μπορούμε, εκλέγοντας περισσότερους και ευρωβουλευτές στην Ευρωβουλή, Περιφερειακούς Συμβούλους, αντίστοιχα δημοτικούς και δημάρχους, στους Δήμους της Αττικής και ευρύτερα της Ελλάδας, να βάλουμε εμπόδια σε αυτήν την κατάσταση, να ανοίξουμε έναν άλλο δρόμο που θα υπηρετεί τα συμφέροντα του λαού. Και ειδικά νέων ανθρώπων, λέω, οι οποίοι. Δίνουν μάχες. Έχει δυνατότητα το ψηφοδέλτιο της περιφέρειας, έχει η θέση του Περιφερειακού Συμβούλου τη δυνατότητα να αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών στις γειτονιές? Είναι μόνο θέμα και δήμων ή άλλων? Αυτός που έχει τη δύναμη να αλλάξει την κατάσταση είναι ο λαός. Και αν θέλετε, αυτό αποδεικνύεται και στις περιπτώσεις που αναδεικνύονται στη διοίκηση των Δήμων κομμουνιστές, αγωνιστές, δήμαρχοι. Δηλαδή, οι κατακτήσεις, παραδείγματος χάρη, που έχουμε στην Πάτρα τα τελευταία χρόνια προς όφελος του πατρινού λαού, είναι αποτέλεσμα ακριβώς της κινητοποίησης του κόσμου εκεί, με μια αγωνιστική δημοτική αρχή που στηρίζεται από το ΚΚΕ. Και νομίζουμε ότι αυτά τα παραδείγματα μπορούν να πολλαπλασιαστούν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αλλά θα ήθελα να βάλω και μια πλευρά. Παρακαλώ, παρακαλώ. Γιατί πολλές φορές δεν γίνεται πρωτοσέλιδο. Ναι. Δεν γίνεται πρωτοσέλιδο, παραδείγματος χάρη, ότι χθες χιλιάδες φοιτητές, μαθητές, διαδήλωσαν έξω από τη Βουλή, ενώ συζητιόταν το νομοσχέδιο Σκούπα, 11.000 σελίδες, αυτό το οποίο αλλάζει την κατάσταση ουσιαστικά και το χάρτη στα ΑΕΚ. Δηλαδή, και λέτε, ανάλογο χρόνο, η εικόνα και ο ήχος και η φωνή των. Δεν βρήκε, όσο βρήκε, παραδείγματος χάρη, η σημερινή κοκορομαχία το πρωί, που ήταν με αφορμή αυτό το νομοσχέδιο στη Βουλή, με την αντιπαράθεση του κύριου Πρωθυπουργού και της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας. Και εκεί χρησιμοποιήθηκαν, δηλαδή, μιας και μιλάμε και για ζητήματα της επικαιρότητας, χρησιμοποιήθηκαν εκφράσεις απαράδεκτες, λέω από τον κύριο Πολάκη, ανήθικες. Καταδικαστές. Θα έρθω σε αυτό. Απλά θέλουμε λίγο να γνωριστούμε λίγο. Σαφώς. Απλώς θέλω να πω ότι έχει μεγάλη σημασία να εντοπίζονται και να προβάλλονται οι διεκδικήσεις των νέων ανθρώπων που αγωνίζονται και που παλεύουν και για να αλλάξει η κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Να σας πω ότι σε λίγο. Είμαστε και συνάνθρωποι μας, οι άνθρωποι που βίωσαν την αστεγία, που εξυπηρετούνται μόνο από δομές αυτή τη στιγμή. Και αυτό δεν συμβαίνει τώρα. Συμβαίνει αρκετά χρόνια στη χώρα μας. Για να είμαστε σαφείς, για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις που ενδεχομένως παραβιάζουν τη λογική σε αυτή τη στιγμή. Κύριε Νταΐ, θα ήθελα τη δική σας τοποθέτηση. Μία τοποθέτηση από όλους σας, παρακαλώ. Κάθε πράξη ουσιαστικής αλληλεγγύης και όχι φιλανθρωπίας, αλλά αλληλεγγύης πραγματικής ανάμεσα σε αυτούς που την έχουν ανάγκη, ανάμεσα σε ίσους, είναι αξιοπρόσεκτη και, αν θέλετε, είναι πλήθος όλα τα τελευταία χρόνια οι ενέργειες, πραγματικά πάρα πολλές, που αναπτύχθηκαν στο επίπεδο της Αττικής, από το εργατικό λαϊκό κίνημα, από τα ταξικά σωματεία, ειδικά από το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Από εκεί και πέρα χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος να σταθεί στα πόδια του, να παλέψει για τη ζωή με στήριξη από την κοινωνία και όχι με αποκλεισμό. Και αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, ο Κορβανάς, ο κρατικός και γενικά τα πολλά τα εκατομμύρια πήγανε όχι για τις ανάγκες των φτωχών, όχι για τις ανάγκες των ανέργων, αλλά πήγαν για τις ανάγκες των πλουσίων και των λίγων. Και στην περιφέρεια Αττικής πανηγυρίζουν οι ΠΑΕ και καλά κάνουν. Πανηγυρίζουν οι μεγαλοεπιχειρηματίες. Δεν πανηγυρίζουν οι άνθρωποι που καίγονται δεξιά και αριστερά ή που πνίγονται, ή οι άστεγοι που συνεχίζουν και υπάρχουν στην περιφέρεια Αττικής. Και ένα σχόλιο για το βιβλίο. Συμφωνώ, παίζει αυτό το ρόλο που είπατε. Αλλά πρέπει να υπάρχουν και βιβλία. Δωρεάν στους φοιτητές, δωρεάν στους μαθητές, και όχι να τα βάζουν από την τσέπη τους, όπως κάνουν οι κυβερνήσεις και τα τελευταία κυβέρνηση.